κάποια άλλη κοπέλα να πει κάτι για την Αργυρό, θέλει κάποιος να μιλήσει. Να έρθει παρακαλώ η κυρία Αργυρό. Δυνατές συγκινήσεις, γιατί αυτός ο τόπος, αν και λίγο τα τελευταία 15 χρόνια, είναι πάντα μέσα μου, είναι μέσα στο μυαλό μου, είναι μέσα στην καρδιά μου. Κάθε φορά που πατάω εδώ ξαναγεννιέμαι, σβήνουν τα 15 χρόνια που έχω φύγει και είμαι ακόμα εδώ, συναντάω στον τόπο μου, τη Μαρία, τη Ζαβία, τον Θανάση, τον Βασίλη και είναι σαν να μην έφυγα ποτέ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κρατάω πάντα δηλαδή αυτές τις αναμνήσεις που μεγάλωσα, δεν φεύγουν ποτέ από το μυαλό μου. Κουβαλάω την πάρω μέσα μου και συναισθηματικά και γευστικά. Σε όποιο μέρος του κόσμου και να είμαι, προσπαθώ να περάσω λίγη πάρο. Είτε μενού είναι αυτό, είτε μία συζήτηση για τη διατροφή των νησιών μας, σχετικά με αυτό που κάναμε τα δύο τελευταία χρόνια με την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου, που ταξιδέψαμε σχεδόν όλο τον κόσμο και προβάλαμε την γαστρονομία των νησιών. Η πάρος πάντα ήταν κάπου μέσα, σε κάποιο σημείο του κόσμου. Και πάντα ήταν να διηγηθώ μια ωραία ιστορία για το νησί μου, για τους ανθρώπους. Για την απλότητα που μας διακρίνει, ότι μοιράζουμε τα συναισθήματά μας απλόχερα, το πόσο φιλόξενοι είμαστε, όλο αυτό το πράγμα, γαλουκίθηκα με αυτό και το κουβαλάω πάντα μέσα μου. Δεν νιώθω λίγο περίεργα που να βγάζω λόγο σε εσάς, δεν θέλω, δεν μου αρέσει να βγάλω λόγο. Θέλω απλά να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους σας, ένα τεράστιο ευχαριστώ στις συμμαθήτριές μου, που έχουμε μοιραστεί τόσα ωραία πράγματα όλα αυτά τα χρόνια. Θυμάμαι, όπως λέει η Μαρία, γιατί μέναμε και δίπλα-δίπλα και ήταν πολλά τα χρόνια εκείνα που δεθήκαμε. Ανεβαίναμε στην κορυφή στο κουνάλι και λέγαμε, αν ποτέ, γιατί δεν ήταν στο μυαλό μας ότι θα φύγουμε από την Πάρο, το αγαπούσαμε, ήμασταν ερωτευμένες με την Πάρο, δεν θα πηγαίναμε πουθενά. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Αλλά αν ποτέ φεύγαμε, λέγαμε από την Πάρο, πάλι εδώ θα ερχόμαστε. Πάλι εδώ θα ερχόμαστε για διακοπές, αν τύχει να φύγουμε από την Πάρο. Αυτό το έχω πει σε μια εκδήλωση. Και όλοι με ρωτάγανε, κάποιοι δεν ξέρουν πού είναι η Πάρος, στην Αμερική δεν γνωρίζει ο κόσμος πού είναι η Πάρος, και όλοι με ρωτάγανε, πού είναι η Πάρος, πού είναι η Πάρος, και γιατί ήθελες να ξαναπάς εκεί. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλο αυτό το πράγμα το κουβαλάω μέσα μου, παιδιά. Την Πάρο, εσάς, περπατάω στον δρόμο και βλέπω όλους εσάς και βλέπω στη μέσα τη ζωή μου, οι οποίες μου λείπουν πάρα πολύ. Θέλω να πω ότι όλο αυτό που ξεκίνησα εγώ να κάνω, ορμόμενη από την κουζίνα της Πάρου, παίρνοντας την έμπνευση από τη μάνα μου σε πολύ μικρή ηλικία, ήθελα να μοιραστώ το παριανό φαγητό με όλο τον κόσμο. Ήθελα να μοιραστώ την παριανή γεύση με όλο τον κόσμο. Και πάντα στο μυαλό μου έβαζα ένα όραμα. Έβλεπα λίγο πιο μακριά. Αυτό μου έλεγε η μάνα μου ότι το πήρα από τον μπαμπά μου. Ο μπαμπάς μου λέει, παιδί μου, από το 60 έβλεπε αυτό. Και έλεγε, θα κάνουμε αυτό γιατί τότε θα γίνει αυτό. Ίσως πέρασε στο DNA μου, δεν ξέρω. Έβλεπα προς τα πού πηγαίνει, προς τα πού θα με οδηγήσει το όνειρό μου. Έβαζα ένα στόχο και κοίταγα πώς μπορώ να φτάσω σε αυτό το στόχο. Να ξέρετε ότι τη γαλήνη τη βρίσκω μόνο εδώ, πουθενά άλλο, όπου και αν έχω πάει, σε όποιο μέρος του κόσμου, στα καλύτερα που με έχουν πάει, τη γαλήνη τη βρίσκω πάντα εδώ. Ανάμεσα σε φίλους, ανάμεσα σε συντοπίτες μου, ανάμεσα σε γείτονες, ανάμεσα στους κουμπάρους μου, ανάμεσα στις φίλες μου, στις κουμπάρες μου, στη νέα οικογένεια του παιδιού μου. Τη γαλήνη τη βρίσκω μόνο στον τόπο μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να πω κι άλλα. Τα έχω ξεχάσει τώρα, δεν ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνατε.